αυτό από 100.000 επιθέσεις. Για να δούμε. Για να δούμε. Καλημέρα, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Να δούμε. Εσείς θα παίξετε ρόλο. Εσείς θα πέστε μας τώρα. Τι έχει γίνει εμείς τώρα, λοιπόν, ναι, με αυτούς τους συμψηφισμούς, τι πρέπει να προσέξουμε, τι διαφορετικό υπάρχει? Να σας πούμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ναι. Μέσα στο 2016 μέχρι στιγμής έχουν διενεργηθεί 2 ροές συμψηφισμών και αφορούν σε φορολογουμένους με ένα, όχι παραπάνω, αρρύθμιστα χρέη, όπου η επιστροφή είναι μικρότερη από το χρέος. Η μία από τις 2 ροές έγινε περίπου πριν από ένα μήνα, αφορούσε αυτά που λέμε υπερεισπράξεις, δηλαδή καταβολές που μεγαλύτερες από την οφειλή, ναι, οι οποίες μπορεί να έγιναν για διάφορους λόγους από τον φορολογούμενο, είτε γιατί έκανε λάθος και έβαλε παραπάνω ποσό, είτε γιατί έβαλε ποσό σε λάθος ταυτότητα πληρωμής. Δηλαδή πήγε και έβαλε στο εισόδημα, ενώ έπρεπε να βάλει στον ένθια, να το πω έτσι. Και η δεύτερη έγινε πριν από μία εβδομάδα, η δεύτερη ροή συμψηφισμών, και αφορούσε σε επιστροφές φόρου εισοδήματος, τρέχοντος έτους. Συνολικά, τι ποσό μαζεύτηκε, τι ποσό αφορούν αυτές οι δύο? Το ποσό, ναι, είναι κοντά στα 16 εκατομμύρια που συμψηφίστηκε. Το ποσό δεν είναι πολύ μεγάλο. Αυτό όμως που είναι πολύ μεγάλο είναι ο αριθμός των αφημί. Είναι 300.000 αφημί. Αυτό λοιπόν πρακτικά, ναι, σημαίνει, για να το καταλάβουμε, διότι αυτό αυτό έγινε κεντρικά, αυτοματοποιημένα. Μέχρι τώρα αυτό γινόταν στο χέρι, από κάθε δόη. Αν κάνουμε έναν χοντρικό υπολογισμό και πούμε ότι ένας υπάλληλος, ένας καλός υπάλληλος, έμπειρος, χρειάζεται σε μία μέρα να κάνει 30 τέτοιους συμψηφισμούς, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για 10.000 ανθρωπόρες, οι οποίες δεν είναι μόνο όφελος για μας, και για μας είναι ως υπηρεσία, είναι κυρίως για τους φορολογούμενους, οι οποίοι είναι για να το καταλάβω και να το καταλάβει και ο κόσμος. Μέχρι τώρα αυτό το πράγμα γινόταν αυτόματα, αλλά γινόταν στο χέρι, ή έπρεπε εγώ ως πολίτης, ως φορολογούμενος, να πάω στη ΔΟΗ και να το κανονίσω? Αυτό το πράγμα μέχρι τώρα, ναι, γινόταν με παρουσία του φορολογούμενου στη ΔΟΗ. Άρα λοιπόν έπρεπε να πάω, να φύγω από τη δουλειά μου, να πάω κάποιες ώρες. Ακριβώς, δεν ήταν ότι ήταν μόνο στο χέρι η καθυστέρηση. Πήγαινε και ο κόσμος εκεί. Τώρα δεν θα πηγαίνει, λέτε. Τώρα είπατε ότι αυτόματα. Φανταστείτε ότι γίνονται με το στυλό. Δεν εννοώ με το. Μέσω συστήματος γίνονται. Απλώς έπρεπε να. Κατάλαβα τι λέτε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν πλέον έγινε κεντρικά. Το οποίο είναι πολύ μεγάλη ωφέλεια χρόνου και για μας βεβαίως, γιατί θα διοχετεύσουμε το χρόνο αυτό σε άλλες ενέργειες με περισσότερη, ναι, προστιθέμενη αξία. Εφόσον, κύριε Πιτσιλή, αυτό το πράγμα μπορούσαμε και το κάναμε για αυτό το λόγο, δεν μπορούμε να το διευρύνουμε και να το κάνουμε για όλες αυτές τις φορολογικές συναλλαγές τις οποίες έχουμε? Αυτό εξετάζουμε. Αυτό δηλαδή, εξετάζουμε, εάν ξέρετε, υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, υπάρχει αυτό, πώς να το πω, το software, ξέρω εγώ, που μπορούμε να το κάνουμε. Άρα λοιπόν. Το κάνανε για μία, ας περάσουν στις ακριβώς, δύο. Ακριβώς. Γιατί να μην επεκταθεί? Πιστεύετε ότι είναι εύκολο, είναι δύσκολο? Είναι, ξέρετε, ερωτήματα του κόσμου αυτά. Ακούστε, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Ναι. Εγώ τώρα σας είπα ότι αντιμετωπίσαμε τις θεωρητικώς πιο εύκολες από αυτές. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει ένα αρρύθμιστο χρέος, έτσι, όχι παραπάνω. Και μία επιστροφή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος χρωστάει περισσότερα από ένα χρέος. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ποσό της επιστροφής είναι μεγαλύτερο από το χρέος. Οπότε για να πας να κάνεις συμψηφισμό, πρέπει να πας να δεις μετά και ασφαλιστικές οφειλές και άλλα πράγματα. Μάλιστα. Δηλαδή τα οποία πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του. Εμείς πάντως εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση πλέον. Να προχωρήσουμε αυτό το θέμα. Γιατί δεν προχωράτε ο ίδιος από το μηχάνημα, από το ταμπλέτα του, από το κομπιούτερ του, να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα? Το συμψηφισμό δεν τον κάνει ο φορολογούμενος, η υπηρεσία τον κάνει. Ναι, όταν έχετε πει όμως εσείς το αποτέλεσμα ότι έχω 100 να πάρω και 50 να δώσω ή το ανάποδο, γιατί να μην μπορώ εγώ να πω που θα κατευθυνθούν αυτά τα λεφτά, να επιλέγω? Αυτό το επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή με τη δυνατότητα πληρωμής μέσω κάρτας, όπου δηλαδή να συνδέσουμε την πληρωμή καρτών με το τάξη της απευθείας, όπου ο φορολογούμενος θα κάνει μια επιλογή που θα κατανέμει τα χρήματα που οφείλει να καταβάλει. Αποφασίζει αυτός, ναι. Ναι, μία από τις εργασίες τις οποίες προχωράμε. Μάλιστα. Προχωράμε επίσης αυτή τη διαδικασία που κάναμε τώρα, το οποίο μπορεί να φαίνεται απ' έξω εύκολο, αλλά για τις δυνάμεις τις δικές μας δεν είναι απλό, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Να το κάνουμε σε τακτά διαστήματα πλέον και κυρίως, να ξέρετε, θέλουμε να πάμε και στο επόμενο βήμα. Αυτή τη στιγμή στο τάξης βλέπει κανείς μόνο την οφειλή του. Θέλουμε να πάμε στο επόμενο βήμα όπου εκτός από την οφειλή του θα βλέπει και τα ποσά που έχει να πάρει προς επιστροφή. Λογικό ακούγεται, δηλαδή αυτό, ναι, θα έπρεπε. Λογικό, μισό λεπτό. Είναι μεγάλη δουλειά που έχει γίνει. Δηλαδή, αν λέμε πράγματι ότι ενώ πήγαινες στην εφορία για να τα κανονίσεις αυτά
και τώρα αυτά έχουν αυτοματοποιηθεί και παίρνεις πια ηλεκτρονικό μήνυμα που σου στέλνει και σου λέει έγινε αυτό. Είναι ένα μεγάλο βήμα. Και γι' αυτό έχουν μειωθεί και οι ουρές στις εφορίες. Να μην λέμε παραδείγματα. Είναι προφανές ότι έχει γίνει δουλειά. Δεν το συζητάμε. Είναι ένα μεγάλο έχει βήμα για το, οποίο, αν θέλετε, ευχαριστίες οφείλονται στους ανθρώπους που έχουν κάνει τη δουλειά. Έτσι, δεν είναι, οι υπηρεσίες μας έχουν δουλέψει νυχθημερών γι' αυτό. Και τώρα το λέω, βέβαια δεν αφορά ενδεχομένως τον κόσμο. Έχετε υπόψη ότι έχουμε και τη μετάβαση στην ανεξάρτητη διαρκή, η οποία έχει και πολύ οργανωτική δουλειά από εμάς, αλλαγή στα συστήματά μας κλπ. Και μαζί με αυτά οι άνθρωποι προσπαθούν όχι μόνο να κάνουν ας πούμε, τις υπηρεσίες να λειτουργούν, αλλά να δώσουν και το κάτι παραπάνω. Εγώ ευχαριστίες έχω να δώσω μόνο. Κύριε Πιτσιλή, να περάσουμε στο θέμα της φοροδιαφυγής. Τι γίνεται, ελέγχους κλπ. Και έχουμε και πολλά θέματα εκεί πέρα να συζητήσουμε. Κοιτάξτε, και εκεί συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Ακόμα και τώρα που η τουριστική περίοδος έχει τελειώσει, οι έλεγχοι συνεχίζονται. Παράλληλα όμως έχουμε το τέλος του χρόνου όπου πρέπει πολλές υποθέσεις να προχωρήσει ο έλεγχος και να ολοκληρωθεί, γιατί έχουμε το θέμα των υποθέσεων, αρκετές από τις οποίες λήγουν, παραγράφονται μέχρι το τέλος του χρόνου και πρέπει να τελειώσουμε με αυτό. Στο σχεδιασμό μας πλέον είμαστε στο να πάμε σε ένα σώμα, σε ομάδες δηλαδή, οι οποίες αυτό τον έλεγχο που κάναμε το καλοκαίρι θα τον κάνουν σε μόνιμη βάση 24 ώρες το 24. Κόσμος υπάρχει? Κοιτάξτε να δείτε, κόσμος δεν υπάρχει ποτέ. Σημασία έχει όμως να πηγαίνει κανείς στοχευμένα. Στοχευμένα. Ακριβώς. Και να λειτουργεί αποτρεπτικά και για τους άλλους. Αυτό το στοχευμένα θέλω να μου το εξηγήσετε λίγο. Γιατί λέτε ότι υπάρχουν κατηγορίες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Ναι, βεβαίως πρέπει να πάμε στοχευμένα. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πηγαίνουμε σε κατηγορίες. Δεύτερον, έχουμε πλέον πληροφορία την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Λάβετε υπόψη σας το εξής. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η φορολογική διοίκηση δεν είχε αρκετές πληροφορίες. Τώρα έχει στη διάθεσή της πάρα πολλές και πρέπει πλέον να φτάσει στη διαδικασία ώστε να επιλέγει εκείνες που της είναι χρήσιμες για να κάνουν τον έλεγχο. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Ναι, αναρωτιέμαι το εξής. Μισό λεπτό, Γιάννη, σε αυτό το σημείο. Λέτε και μοιάζει λογικό ότι δεν μπορώ να κλείσω το γιατρείο γιατί έχει πελατεία και δεν φταίει ο ασθενής. Γιατί ο άλλος έκανε ό,τι έκανε τη φοροδιαφυγή. Ούτε το φροντιστήριο, δεν φταίει το παιδί, ας πούμε. Γιατί... Ναι, αλλά δεν μοιάζει να υπάρχουν δύο μέτρα, δύο σταθμά. Όχι, θα πάμε σε κάτι άλλο για αυτούς. Θα πρέπει, κοιτάξτε, και οι κυρώσεις και οι αντιμετωπίσεις πρέπει να είναι ανάλογες των καταστάσεων. Όταν εφαρμόζεις όμοιες ρυθμίσεις σε ανώμοια πράγματα, και πάλι ανισότητα έχεις. Η ισότητα της αντιμετώπισης σημαίνει ισότητα ανάλογα με τις καταστάσεις. Μάλιστα. Θα βρούμε τις κυρώσεις που ταιριάζουν. Να υπάρχουν κυρώσεις, αλλά... να μην θεωρεί ο άλλος ότι επειδή εγώ έχω το φροντιστήριο, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Όχι, βέβαια, δεν πρόκειται να με κλείσει, άρα λοιπόν μπορώ να φοροδιαφεύγω. Θα δούμε όμως ποιες είναι. Άλλου τύπου κυρώσεις εννοείται. Που να μην έχει επίπτωση στο μαθητή, για παράδειγμα. Στους πελάτες. Ή το ιατρείο να μην έχει στον ασθενή. Μάλιστα. Εξοδικαστικό. Έχω να ρωτήσω και για τα ακίνητα εξωτερικού, τι γίνεται. Ναι, βεβαίως. Ακίνητα εξωτερικού. Δεν έχω να σας πω τώρα κάτι γι' αυτό. Τα εξετάζουμε αυτά τα θέματα. Δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω για αυτό το θέμα τώρα. Μάλιστα. Και μια κουβέντα για τον εξωδικαστικό. Εξωδικαστικό. Κοιτάξτε, ο εξωδικαστικός είναι ένα πολυσύνθετο έργο, το οποίο θα λειτουργήσει προς όφελος τόσο της οικονομίας όσο και των πολιτών. Πρέπει όμως να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχει αρνητική επίπτωση στα δημοσιονομικά έσοδα. Και αυτή την άσκηση κάνουμε σε πάρα πολύ στενότατη συνεργασία, εξαιρετική, και με το Υπουργείο Οικονομίας και με τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Εμείς τις κάνουμε. Οι θεσμοί. Ορίστε. Οι θεσμοί. Μεταξύ σας έχετε πολύ καλή συνεργασία, αλλά με τους θεσμούς επιμένουν. Υπάρχει πρόβλημα εκεί? Όχι, το να επιμένουν. Η συζήτηση, όλοι συμφωνούμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπει στις τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν είμαστε δηλαδή στο ναι στο όχι, είμαστε στο πώς. Στο πώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, γεια σας. Έλα, και από αυτά που δεν ξέρω πόσο γέλασες ή δεν γέλασες, όταν δεις όμως την Άννα να χαμογελάει, σου φτιάχνει τη διάθεση, για να δούμε τι έχει να μας πει όμως. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από την Θεσσαλονίκη. Για να δώσουμε και το στίγμα, βρισκόμαστε κάτω στην Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος που είναι η πλατεία Αριστοτέλους, και έχει μια πολύ ωραία λιακάδα σήμερα. Έχει ανεβεί και η θερμοκρασία, όχι ότι δεν έχει κρύο, έχει ανεβεί όμως.